Χαιρετώ τους φίλους και μη του καναλιού μας. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε την τοποθέτηση του κεντρικού stand στη μοτοσικλέτα μας, το Vogue 500 DS Euro 4. Το Vogue 500 DS έρχεται στην ελληνική αγορά, όπως και στην ευρωπαϊκή, μόνο με πλάινο stand. Οπότε θέλαμε να κάνουμε μία βελτίωση για να μπορούμε να συντηρούμε και να γρασάρουμε την αλυσίδα μας πιο εύκολα. Το stand το παραγγείλουμε από το AliExpress, με ένα συνολικό κόστος στα 115 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά. Το παραλάβαμε μετά από 3,5 μήνες και πληρώσαμε τελωνίως 45 ευρώ. Επίσης για την τοποθέτησή του χρειάστηκε να αγοράσουμε και μία βίδα γύρω στα 2 ευρώ, άρα ένα συνολικό κόστος 162 ευρώ το stand για να τοποθετηθεί. Η μοτοσικλέτα μας έχει έτοιμη τη βάση για να μπορέσει να τοποθετηθεί το κεντρικό stand. Αυτό που του λείπει είναι η βάση που θα μπει το ελαττήριο της επαναφοράς. Εδώ έχουμε λοιπόν το κεντρικό stand, το βλέπετε ότι μπαίνει πολύ εύκολα στη βάση που έχει ήδη η μηχανή μας. Οι βίδες όμως που μας στείλανε είναι λάθος, καθώς δεν έχουν κάπου να βιδώσουν και γυρνάνε τρελά. Χρειάστηκε λοιπόν να αγοράσουμε μία βίδα μακριά 12 χιλιοστών μαζί με δύο ροδέλες και γκρόβερ. Δοκιμάσαμε λοιπόν τη βίδα που αγοράσαμε, τοποθετώντας πρόχειρα το stand πάνω στη βάση του και προσέχοντας να μην ξεπερνάει από τη δεξιά μεριά και κουμπάει στην εξάρμηση. Βλέποντας λοιπόν ότι μπορεί να γίνει εφαρμογή με τη βίδα που πήραμε, γρασάραμε τη βίδα, το stand μας, καθώς και τη βάση που διαθέτει η μοτοσικλέτα μας για να τοποθετηθεί. Η διαδικασία μέχρι στιγμής είναι αρκετά εύκολη και δεν μας προβλημάτισε πέρα από την έλλειψη της βίδας που έπρεπε να αγοράσουμε. Από τη δεξιά μεριά λοιπόν που θα σφίξουμε θα τοποθετήσουμε πρώτα τη ροδέλα, μετά το γκρόβερ και μετά το παξιμάδι για να σφίξουμε. Το λαμάκι στήριξης του ελαττηρίου θα τοποθετηθεί ακριβώς από πίσω από τη βάση του λευγή ταχυτήτων μας. Ξεβιδώνουμε με ένα 5 άλεν και τις δύο βίδες και θα χρησιμοποιήσουμε από το kit που μας έστειλαν τις μακριές. Αυτό λοιπόν είναι το λαμάκι που μας στείλανε και εδώ θα στηριχθεί το ελαττήριο για να έχει επαναφορά το κεντρικό stand. Τοποθετείται ακριβώς πίσω από τη βάση του λευγέ ταχυτήτων μας και στη συνέχεια θα τα βιδώσουμε όλα μαζί με τις μακριές βίδες που μας στείλανε. Και εδώ έχουμε μια ευχάριστη στιγμή που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και να μην την κόψω. Γιουχου! Τουλάχιστον ο βοηθός από χαμόγελο καλά τα πάει, γιατί από βίδωμα και ξεβίδωμα είναι λίγο αργός. Αφού λοιπόν περάσαμε τις δύο βίδες, τοποθετούμε ακριβώς από πίσω το λαμάκι, έτσι ώστε να μπορέσουν να δεθούν όλα μαζί. Χρησιμοποιούμε τις βίδες από το kit που μας στείλανε. Μία μπροστά και η άλλη πίσω και στη συνέχεια με ένα 5 άλεν και ένα δεκαράκι γερμανοπολύγωνο σφίγγουμε. Έτοιμη λοιπόν η βάση μας, τοποθετημένη και βιδωμένη. Στην ουσία αυτό που λείπει από το Euro 4 σε σχέση με το Euro 5 είναι αυτό το αυτάκι που έχει πάνω το λαμάκι που τοποθετήσαμε για την επαναφορά του ελαττηρίου. Πάμε λοιπόν τώρα να τοποθετήσουμε το ελαττήριο. Στο ημικύκλιο που μας δώσανε τοποθετούμε το ελαττήριο στη μικρή τρύπα και τη μεγάλη τρύπα την τοποθετούμε στη βάση που μόλις βιδώσαμε. Στη συνέχεια με κλειστό stand προσπαθούμε να βάλουμε το ελαττήριο. Το ελαττήριο όμως ήταν αρκετά κοντό και χρειάστηκε αρκετή δύναμη για να μπορέσουμε να το βάλουμε στη βάση που έχει το stand. Μετά από αρκετές προσπάθειες και πολλή δύναμη, και ευτυχώς που δεν στραβώσαμε και πολλά κατσαβίδια,
καταφέραμε να το βάλουμε στη βάση του. Έτοιμο λοιπόν τοποθετημένο το κεντρικό μας stand, το δοκιμάζουμε να δούμε και την καλή του λειτουργία και κατά πόσο το ελαττήριο καταφέρει να το επαναφέρει στην αρχική του θέση. Κάνουμε και έναν οπτικό έλεγχο και επίσης γρασάρουμε και το λάστιχο του stop που έχει το κεντρικό stand. Αυτή λοιπόν φίλοι μου ήταν η όλη διαδικασία για τοποθέτηση του κεντρικού stand στο Vogue 500DS Euro 4, το οποίο όπως σας είπαμε αγοράσαμε από το AliExpress. Ενώ φαινομενικά φαινόταν ότι ήταν εύκολη τοποθέτηση, μας δυσκόλεψε πάρα πολύ το κοντό ελαττήριο, καθώς δεν μπορούσαμε να το τοποθετήσουμε στη στήριξή του. Επίσης, η έλλειψη της βίδας είναι κάτι ακόμα το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο νου μας. Θα χαρώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε απορία έχετε για τοποθέτηση του stand κάτω στα σχόλια. Και μην ξεχνάτε, κάντε ένα like και subscribe στο κανάλι μας. Σας ευχαριστώ.